Πρεμιέρα κάνει στις 29 Ενδεκάτου 2023 στις κινηματογραφικές αίθουσες της Τουρκίας η ταινία με τίτλο «Σαδίκ Αχμέτ» από το τουρκικό δίκτυο TRT. Αφηγείται τη ζωή και την πορεία του ιδρυτή του Κόμματος Ισότητας, Ειρήνης και Φιλίας, που φιλοδοξούσε να εξελιχθεί σε σημαντικό πολιτικό παράγοντα της μειονότητας για την εποχή στα τέλη της δεκαετίας του 80 και στις αρχές του 90 στη Θράκη. Την άποψή του εξέφρασε ο βουλευτής Εύρου της Ελληνικής Λύσης, Πάρης Παπαδάκης. Κάθαρη προπαγάνδα που έχουν στήσει οι Τούρκοι μέσα στις οποιασδήποτε άλλες προκλήσεις που γνωρίζουμε όλοι, και γι' αυτό με ερώτημα που φέρνω στον Υπουργό Εξωτερικών στο Εθνικό Κοινόβουλιο ζητώ να μην παιχτεί, να μην προβληθεί αυτή η ταινία στη Θράκη και έχουμε οποιοδήποτε άλλο πρόβλημα, διότι δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο Σαδίκ Αχμέτ είχε φυλακιστεί κιόλας ως υποψήφιος βουλευτής, είχε φυλακιστεί για τις ακραίες θέση του για αυτό το ζήτημα και είχε επιβληθεί και ποινή φυλακής του για διατάραξη κοινής ειρήνης. Άρα αντιλαμβάνεσαι ότι αυτό το παιχνίδι που παίζεται είναι πάρα πολύ επικίνδυνο και με μοναδικό σκοπό να διαταράξει και να ενθαρρύνει τον εθνικισμό με την κακή έννοια στους μουσουλμάνους στη Θράκη. Τα βιογραφικά στοιχεία του Σαδίκ Αχμέτ γίνονται αφορμή για μια ιστορική αναδρομή γενεαλογικού χαρακτήρα με παράλληλες αναφορές για την κοινωνική, οικονομική, εκπαιδευτική και πολιτική ζωή της μειονότητας στην Θράκη. Η ταινία μάλιστα έχει χρηματοδοθεί από το τουρκικό κράτος. Θεωρείτε πως η Δυτική Θράκη χρειάζεται ειδική μεταχείριση από το ελληνικό κράτος με σκοπό τη βελτίωση της σχέσης της Ελλάδος με την Τουρκία? Η Δυτική Θράκη γενικά θέλει στοργή και προδέρμα για πολλούς και διαφόρους λόγους. Χρειάζεται οποιοδήποτε ομιλή και οποιαδήποτε πράξη γίνεται στην Θράκη να είναι πάρα πολύ προσεκτική, διότι ο Τούρκος παραμονεύει και έχει άλλα σχέδια μέσα στο μυαλό του από αυτά τα οποία εμείς για κάποια θέματα θεωρούμε δεδομένα.